Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να αμήνεται όταν ανατρέπεται βιαίως και με αδιαφανή τρόπο και σκοτεινές διαδικασίες. Να αμήνεται, με αδιαφανή τρόπο και σκοτεινές δυνάμεις η καθεστική ανώμημη συνταγματική τάξη και δεν παρέχονται οι αναγκαίες νόμιμες εγγυήσεις των βασικών του ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, άρθρων 120 συντάγματός μας. Γι' αυτό το λόγο επιφυλασσόμεθα να ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και να διεκδικήσουμε την προστασία των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων μας και κυρίως εν ώψη της εκδόσεως του Συμβουλίου της Υποκρατίας επί προσφυγής μας για την έκδοση των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Μετά τιμής ογνωμοδοτών, ιερεύς διδάκτορ της νομικής Πατήρ Νικόλαος Δημαράς Πανεπιστήμιο του Μπίλεφεντ Δυτικής Γερμανίας. Ορθόδοξος κληρικός από τη Δυτική Γερμανία καθηγητής Πανεπιστημίου ακριβώς, που μιλεί και λέει μην πάρετε παντελώς τις νέες κάρτες και αυτή την άποψη συντάσσομαι και εγώ παντελώς. Και θέλω να τονίσω πριν λάβουμε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, πατέρα Μάξιμε, το εξής. Όταν έρθει ο Αντίχριστος είναι γνωστό ότι δεν θα υπάρχουν αδελφοί μου χρήματα. Δεν θα υπάρχουν χρήματα. Θα έχει καταργηθεί, διότι δεν θα μπορεί να πουλάς ούτε να αγοράζεις παρά ο έχων, προσέξτε τι λέω, ο έχων το νούμερο 666. Και γι' αυτό λένε οι χριστιανοί μας, όταν έρθει αυτός ο καιρός και δεν θα μπορούμε να ζήσουμε πλέον μέσα σε αυτή την πόλη, την Αθήνα, σε οποιαδήποτε πόλη δεν θα μπορούμε να ζήσουμε, τότε τι θα κάνουμε τότε. Θα φύγουμε, λέει, και θα πάμε στα χωριά μας, εκεί στα χωραφάκια μας, να σκάβουμε κανένα μαρουλάκι, να τρώμε μόνοι μας, να έχουμε καμιά κατσικούλα μόνοι μας, να τρώμε. Αν θα υπάρχει. Ποια κατσικούλα που θα έχει επάνω το barcode system, ποια κατσικούλα θα έχουμε. Πώς, αδελφοί μου, θα μπορέσουμε τη στιγμή που το κράτος μας λέγει να δηλώσουμε, προσέξτε τι λέω, να δηλώσουμε, μας λέει το κράτος, τα χωράφια και τα σπίτια που έχουμε στα χωριά. Έστω και αν είναι ακαλλιέργητα. Γιατί το λέει το κράτος αυτό, πατέρα Μάξιμε? Για ποιο λόγο μας ζητάει να δηλώσουμε τα χωράφια που έχουμε? Στην Αμερική ισχύει το εξής, γιατί προέρχομαι από Αμερική. Στην Αμερική ισχύει το εξής. Δηλώνεις ό,τι περιουσιακό στοιχείο έχεις και το πιο άγωνο χωράφι το δηλώνεις. Εάν δεν πά να πληρώσεις την εφορία και για το άγωνο χωράφι, εδώ τώρα είπανε δεν θα πληρώνουμε εφορία φέτος, του χρόνου θα πληρώνουμε τον άλλο χρόνο όμως. Όταν λοιπόν καταργηθούν τα χρήματα και σου έχουν βάλει εφορία να πάει να πληρώσεις το χωράφι σου, θα πρέπει να έχεις την κάρτα με το 666, γιατί θα έχει καταργηθεί το σύστημα. Τώρα το έχουν διπλό, όπως έχουν και τον πολιτικό γάμο. Θες θρησκευτικό, κάνε θρησκευτικό. Θες πολιτικό, κάνε πολιτικό. Θες να πάρεις την εθνοκάρτα, πάρ' τη για να μην έχεις χρήματα επάνω σου. Θες να έχεις τα χιλιάρικα επάνω σου, έχετε στο χέρι σου. Θα έρθει όμως ώρα, η μέρα, που έρχεται ακριβώς αυτό το πράγμα και είναι πολύ κοντά μας, πατέρα Μάξιμε, που θα καταργηθούν τα χρήματα και θα έχουν μόνον κάρτες. Και από τις κάρτες, επειδή χάνονται οι κάρτες με τα χρήματα, θα σου πει πάρε το νουμεράκι σου με μικροτσίπ, διότι πρέπει, αριθμήθηκαν τα τρόφιμα, αριθμήθηκαν τα αυτοκίνητα, αριθμούνται τα ζώα, πατέρα Μάξιμε, ήρθε η ώρα να αριθμηθούνε, έρχεται η ώρα να αριθμηθούνε και οι άνθρωποι. Ήρθε η ώρα μας, χριστιανοί μου. Πρέπει να μας αριθμίσουν και εμάς. Να μας δώσουν το νούμερό μας. Θα μας βάλουν τα μικροτσίπ όπως τα ζώα, λέει, η ηλεκτροτυπία και τα παρακολουθούν. Να μην χάνονται. Θα έχουμε πάνω εδώ ένα μικροτσίπ και με αυτό θα κάνουμε όλες μας τις δουλειές. Και όπως το μικροτσίπ αυτό θα μπορεί να αφαιρεί στα αυτοκίνητα επάνω τις 500 δραχμές, έτσι το χέρι μας θα είναι και βιβλιάριο υγείας. Θα είναι και έρχεται αυτή η μέρα. Καταργούνται πολύ σύντομα τα χρήματα, πατέρα Μάξιμε. Βέβαια, πολύ σύντομα καταργούνται. Και τότε πώς θα πάμε να πληρώσουμε την εφορία? Εγώ προσωπικά δεν θα δεχτώ να πάρω τέτοια κάρτα. Ούτε κι εγώ φυσικά. Λοιπόν, και πολύ ορθόδοξοι. Ούτε θα δεχτώ στο χέρι μου να μπει το 666 ή οτιδήποτε μικροτσίπ θα δεχτώ να μπει. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα δεχτώ. Πώς θα πάω στο χωριό μου να ζήσω εκεί στο χωραφάκι? Θα πάω να ζήσω. Θα έρθει αμέσως η εφορία και θα μου πει, πατέρα Νεκτάριε, πλήρωσες την εφορία? Όχι. Ελάτε να πληρώσετε. Μα δεν έχω κάρτα, δεν έχω το 666. Τότε δεν θα μπορείς να πουλάς ούτε να αγοράζεις, ή μείω έχουν το χάραγμα. Όσοι λοιπόν τα δήλωσαν τα χωράφια τους, την έπαθαν. Από τηλεοράσεως προτείνω να μην δηλώσει ο ελληνικός λαός
τα χωράφια που έχει στην επαρχία. Μάλιστα. Διότι όταν έρθει η μέρα δεν θα μπορούν να πληρώσουν τις εφορίες τους και θα τους τα κατάσχει το κράτος. Και έτσι οι χριστιανοί θα εφαρμοστεί αυτό που λέει η Γραφή, θα φύγουν για τα όρη τότε και τα βουνά. Αλλά ήδη στην Αμερική και στον Καναδά το πρόβλεψαν. Προετοιμάζονται οι αντίχριστοι. Εμείς κοιμόμαστε. Κοιμόμαστε δυστυχώς, πατέρα Μάξιμε. Εμείς κοιμόμαστε. Δυστυχώς. Διότι στην Αμερική βγήκε νόμος, τον είδα. Όπου απαγορεύεται η κατοίκηση των δασών και απαγορεύεται η κατοίκηση μέσα σε σπηλιές στα δάση. Δια νόμου. Τι δουλειά έχει να πάνε να απαγορέψουν να κατοικούμε μέσα σε σπηλιές και δάση. Μάλιστα. Γιατί εδώ τα καίνε τα δάση. Τα ξέρετε γιατί το καίνε. Οι Σέρβοι, ξέρετε γιατί οι Αμερικανοί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Διότι έχουν πευκόφυτες μεγάλες περιοχές. Έχουν δάση που είναι πευκόφυτα. Τα ηλεκτρονικά μέσα όλα, λόγω του πεύκου έχει τη ρετσίνα, δεν μπορεί να δράσει οι ακτίνες λέιζερ. Σώζονται από τη ρετσίνα. Γι' αυτό μας καίνε τα δάση, να μην υπάρχει ρετσίνα πουθενά, να μην υπάρχουν πεύκα, να μπορούν τα ραντάρ από πάνω να μας ελέγχουν όταν φύγουμε. Έτσι λοιπόν, από αυτής της θέσεως, λέω να μην δηλώσει κανείς, αδελφοί μου, τα χωράφια του που έχει στην επαρχία. Μα θα μου πείτε και πώς θα τα πάρουν, θα μου τα πάρουν, πώς θα τα δώσω στα παιδιά μου. Πώς θα τα δώσεις στα παιδιά σου, κανείς στο χωριό. Όλοι ξέρουν ότι το χωράφι είναι δικό σου. Όλοι γνωρίζουν ότι το χωράφι είναι δικό σου. Τουλάχιστον κράτησέ το όσο μπορείς, γιατί θα στο πάρει αργότερα το κράτος. Θέλεις δεν θέλεις. Δεν ξέρουμε και αν θα ζήσουμε κιόλας. Και αν μήπως όπως είναι και προχωράμε, όπως προχωράμε. Χρήστου, λοιπόν, θα προλάβουμε να κάνουμε. Θέλω λοιπόν να τονίσω. Όχι στις νέες ταυτότητες. Όχι στις κάρτες. Κοινωνικών ασφαλίσεων και οποιοδήποτε άλλη κάρτα που ετοιμάζονται να βγάλουν όλα τα ιδρύματα, όλες οι ασφάλειες. Τα δημόσια ταμεία, τώρα βγάζει το ΙΚΑ. Θα βγάλουν και τα δημόσια ταμεία. Ναι. Να αρνηθούν, να τις στέλνουν πίσω, να καταλάβουν ότι εδώ πέρα είναι χώρα Ορθοδόξων και πρέπει, παρακαλώ, οι ιερείς μας. Ήδη έχουμε βραχυκυκλωθεί. Δηλαδή, πάνε να περάσω τα ιωδιώδια, ξέρουν ότι περνάω τα διώδια. Κρατώντας το τηλέφωνο, το κινητό τηλέφωνο, ξέρουν προς τα που βαδίζω. Πάνε να μου δώσουν την κάρτα με το μικροτσίπ. Το διαβατήριο που βγάλανε ήδη στην Αμερική θα έρθουν και στην Ελλάδα σίγουρα πολύ σύντομα. Και θα μας τα επιβάλλουν να τα πάρουμε. Είμαστε πλέον βραχυκυκλωμένοι. Δεν μπορεί να κινηθεί ο Έλληνας. Δεν είναι πλέον ελεύθερος ο Έλληνας. Παρακολουθείτε. Κράτος Όργολη, το 1984. Και όταν έρθει ο Αντίχριστος, θα πιάσει όλα τα κομπιούτερ στο χέρι του. Διότι αυτά όλα λειτουργούν βάσει των κομπιούτερ, τα μικροτσίπ και τα γραμμωτά συστήματα. Και ο Αντίχριστος με τα κουμπιά του αυτομάτως θα καταστρέφει όποιον δεν θέλει. Υπάρχουν δορυφόροι επάνω που θα βλέπουν ότι ο πατήρ Νεκτάριος αυτή τη στιγμή με το αυτοκίνητό του που έχει πάνω το μικροτσίπ ταξιδεύει προς το μοναστήρι του. Με ακτίνα λέιζερ θα μας εξοντώνουν, αδελφοί μου. Μάλιστα. Αυτό θα επιτευχθεί. Λοιπόν, τα αυτά είχα να πω εν σχέση με το θέμα αυτά, ταυτοτήτων. Με το νέο ταυτοτήτων και με το 666 που είναι ένα από τα σημάδια όλα αυτά. Διαβάστε παρακαλώ το βιβλίο, ή το περιοδικό πάλι που βγάζουμε, η Ορθόδοξη Μαρτυρία. Ορθόδοξη Μαρτυρία. Μπορεί όσοι θέλουν να τους το στέλνουμε δωρεάν είναι. Γράψτε αν θέλετε τα το τηλέφωνο σας, 0634 44 282. Το επαναλαμβάνω, να προλάβετε να πάρετε στυλό. 0634 44 282. Μπορούν όσοι μας ακούν, δωρεάν θα τους το στέλνουμε στο σπίτι τους, το περιοδικό, να μας πάρουν τηλέφωνο στο μοναστήρι και να δώσουν τη διεύθυνσή τους, να τους στέλνουμε το περιοδικό που ενημερώνουμε όχι στην Ένωση των Μονοφυσιτών, όχι στην Ένωση με τον Πάπα, όχι στην Ένωση με όλους τους αιρετικούς, όχι στον Οικουμενισμό, εφόσον δεν μετανοούνε, όχι στην ταυτότητα, όχι στο 666 και αναλύουμε όλα τα στοιχεία αυτά τα οποία σας αναφέρω σήμερα εδώ στην εκπομπή σας, που είναι κάτι καινούργια στοιχεία, διότι κανείς μέχρι στιγμής δεν έχει δει τα διαβατήρια τα καινούργια. Κανείς δεν το έχει αναφέρει, δεν έχω τα πρωτεία, ούτε θέλω για τα πρωτεία. Αλλά πλούστατα ο Θεός έστειλε τα χέρια μας. Είναι ένα σημείο καινούργιο, το οποίο δεν το ξέραμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή αντιστέκομαι στο κράτος και λέω όχι να μην δηλώσουν οι Έλληνες τα χωράφια τους, γιατί θα τα χάσουν. Δεν θα μπορούν αύριο μεθαύριο να πληρώσουν τις εφορίες και θα τους τα πάρουν και σπίτια και χωράφια. Στα χωριά θα βγει και ο νόμος να μην κατοικούν σε σπηλιές και έτσι θα τα χάσουν όλα, πατέρα Μάξιμε. Αν μου επιτρέπετε. Πατέρα Νεκτάρια, βέβαια πάρα πολύ σπουδαία και σημαντικά αυτά τα οποία μας είπατε γύρω το θέμα
των καρτών κοινωνικών ασφαλίσεων, των ταυτοτήτων, το 666 κλπ. Θα ήθελα να ενημερώσω εδώ τους αγαπητούς και ευσεβείς τηλεθεατές μας και χριστιανούς ότι για όλους αυτά, για όλα αυτά τα πράγματα, για όλους αυτούς τους αγώνες, οι οποίοι γίνονται εδώ και αρκετά χρόνια από πάρα πολλούς ευσεβείς κληρικούς και λαϊκούς, εναντίον των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, εναντίον οποιονδήποτε ηλεκτρονικών νέων καρτών, όπως είναι και η κάρτα κοινωνικής ασφαλίσεως, όπως είδατε, βγήκε, αγαπητοί μου χριστιανοί, τόσα χρόνια αγωνιζόμασταν για τις ταυτότητες, για να μην περάσουν οι ταυτότητες, για να μην μας φραγίσουν με το 666 μέσω ταυτοτήτων, για να μην μας φακελώσουν μέσω ταυτοτήτων κλπ. Με το ηλεκτρονικό φακέλωμα, και ως συνήθως αυτοί μας επικεντρώνουν σε ένα σημείο και μας κάνουν περισπασμό και μας περνάνε αυτό που θέλουν μέσα άλλο. Εμείς λοιπόν δυστυχώς, το λέω αυτό, κοιμόμαστε όλοι οι χριστιανοί, και κλήρος και λαός, και αυτοί δυστυχώς έβγαλαν, αγαπητοί μου, την κάρτα, ένα zoom παρακαλώ να γίνει. Ένα zoom, κύριε Ιωάννη. Λοιπόν, έβγαλα την κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων, εδώ είναι. Εδώ είναι το γραμμωτό σύστημα, αγαπητοί μου και ευσεβείς χριστιανοί, δηλαδή το 666, γιατί όλο το γραμμικό σύστημα λειτουργεί με 666, με κωδικό 666. Έβγαλα λοιπόν την κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων, ήδη την έχουν στείλει σε πάρα πολλούς οι οποίοι υπέγραψαν την υπεύθυνο δήλωση, και πρέπει άμεσα να διαμαρτυρηθούμε έντονα και με πολύ μεγάλη, θα λέγαμε έτσι, ένταση, διότι κινδυνεύουμε να μας φραγιστούμε, κινδυνεύουμε όλοι να πάρουμε αυτήν την κάρτα. Γι' αυτούς τους λόγους και για άλλους πολλούς λόγους, στις 26 Μαρτίου, Κυριακή στα Προποσκηνίου, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ευσεβείς μου χριστιανοί, γίνεται μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση για όλα αυτά τα θέματα, για τις ταυτότητες, για την κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων, για όλα ό,τι έχει σχέση με 666, στο πεδίο του Άριος. 26 Μαρτίου 1995, Κυριακή, ημέρα Σταυροπροσκυνήσεως, στις 3 το απόγευμα, 3 το απόγευμα στο πεδίο του Άρεως. Κανείς, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να μην λείψει από αυτή την μεγαλειώδη συγκέντρωση, στην οποία θα διατρανώσουμε την πίστη μας, την ομολογία μας κατά του Αντιχρίστου, κατά το 666, κατά αυτού του φασιστικού κράτους, της αστυνομεύσεως των δικαιωμάτων μας και της ελευθερίας μας. Ένα κράτος όργολ, το οποίο έρχεται, ήδη έχει έρθει και έρχεται ακόμα πιο δυναμικό και ακόμη πιο άμεσα. Να αντισταθούμε, να διαμαρτυρηθούμε, να κάνουμε πορεία, και ή δυνατόν, εάν δεν αποσύρουν αυτές τις κάρτες, να, δεν ξέρω κι εγώ με ποιο τρόπο, ακόμη και με θυσία της ζωής μας, να απαιτήσουμε να αποσύρουν άμεσα και αυτήκα τις κάρτες αυτές, διότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά φακέλωμα ηλεκτρονικό και σφράγισμα με 666, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Το είδατε, το ακούσατε και τον σεβαστό και αγαπητό πατέρα Νεκτάριο, και θα πρέπει όλοι να δώσουμε τη μαρτυρία μας 26, επαναλαμβάνω, Μαρτίου, Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως, στο πεδίο του Άρεως, 3 η ώρα το απόγευμα. Το θέμα πολύ σοβαρό, πολύ καυτό, πατέρα Νεκτάριε. Βέβαια η ώρα έχει περάσει, αλλά νομίζω ότι ευσεβείς και αγαπητοί τηλεθεατές μας θα μένουν ευχαριστημένα από όλα αυτά που ακούν και θα καθίσουν μέχρι όσο πάει για να ακούσουν και τα απαντήματα, τα οποία βλέπω είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Οι ερωτήσεις, η αλήθεια, πατέρα Μάξιμε, είναι πάρα πολλές από την πλευρά μου. Όσες προλάβουμε. Θα ήθελα να πω ότι σε γενικό πλαίσιο, για να μην καθυστερούν στις τηλεθεατές, γιατί αύριο εργάζονται. Εάν μου επιτρέπετε. Μιλήσω, επειδή τις διάβασα όλες. Αναφέρονται στο θέμα του Αντιχρίστου, ναι. Αν πρέπει να πάρουμε τις ταυτότητες ή τις κάρτες αυτές, νομίζω ότι απαντήσαμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους για τις κάρτες, ότι δεν πρέπει πλέον να τις πάρουμε. Αναφέρονται στον ναό της Ζωδόχου πηγής, όπου λειτουργούν οι μονοφυσίτες, και σε αυτό απαντήσαμε. Στον Ορθόδοξο νομίζω ότι απαντήσαμε και σε αυτό το θέμα. Αναφέρονται στο θέμα του παλαιού ημερολογίου και ρωτάνε αν είναι καταδικασμένο το παλαιό ημερολόγιο, και μπορούμε απερίφραστα να απαντήσουμε ότι εγώ προσωπικά, και γνωρίζετε οι πάντες, και η Εκκλησία μας ακολουθούμε το νέο, η Ελλαδική Εκκλησία ακολουθεί το νέο ημερολόγιο. Λοιπόν, το παλαιό όμως ημερολόγιο ουδέποτε καταδικάστηκε, και γι' αυτό το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είναι με το παλαιό ημερολόγιο. Το Πατριαρχείο Ρωσίας. Της Ρωσίας, 200 εκατομμύρια Ρώσοι Ρουμανίας. Ακολουθούν με το παλαιό. Οι Σέρβοι, οι αδελφοί μας, είναι γνωστό ότι είναι με το παλαιό ημερολόγιο, και ότι όλοι οι Αγιορείτες Πατέρες ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο. Νομίζω λοιπόν ότι και στο θέμα του παλαιού ημερολογίου η Εκκλησία μας ουδέποτε καταδίκασε
τους, το Πάτριο ημερολόγιο. Το Πάτριο ακριβώς ημερολόγιο. Δεν υπάρχει νομίζω τέτοιο ζήτημα από την Εκκλησία μας. Τουλάχιστον. Αν θέλετε, να επίσης για το θέμα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών που ερωτούν, νομίζω ότι απαντήσαμε ότι και εκεί απαντήσαμε ότι πρέπει να φύγουμε από, από αυτούς τους διαλόγους, αφού πλέον δεν υπάρχει. Καταδικάσαμε τις υπηρεσίες και τα συλλήτουργα οπωσδήποτε. Και είπαμε ότι είναι απαράδεκτο και οι κανόνες τα καταδικάζουν. Τώρα κάποιοι που ρωτούν για το Ράσο, για το Ράσο, από πότε θεσπίστηκε κτλ. Εκεί θα πρέπει να ξέρετε ότι η αμφίεσή μας, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αμφίεση του Ιησού Χριστού. Αν βγάλουμε το καλυμάρχη, είναι ακριβώς μια αμφίεση. Τα γένια μας τα είχε ο Χριστός μας, τα μαλλιά τα είχε ο Κύριός μας. Τα Ράσα συμβολίζουν τις κελεμπίες που φόραγε ο Χριστός μας. Επομένως το Ράσο δεν είναι κάτι μοντέρνο και καινούριο, αλλά ανέκαθεν το φόραγαν οι Άγιοι μας και το φόραγε ο Χριστός. Όσο προς το χρώμα ότι άλλαξε, ναι. Βάφτηκε μαύρο μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης για να πενθούμε για τις αμαρτίες μας που τη χάσαμε και για να πενθούμε και να έχουμε βαρύ πένθος το ότι χάσαμε τη βασιλεύουσα, το ότι χάσαμε την πόλη του Κωνσταντίνου, του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης. Έτσι δεν είναι κάτι νεόφερτο. Η όλη η ενδυμασία μας θυμίζουμε αντιθέτως τον Ιησού Χριστό, τους Αποστόλους. Αντιθέτως, οι Καθολικοί με την εμφάνισή τους, οι Παπικοί, οι Προτεστάντες, οι Πάστορες δεν θυμίζουν. Θυμίζουν δυτικά Φράγκους, θυμίζουν Λατίνους, θυμίζουν, δεν θυμίζουν καθόλου τον Ιησού Χριστό και μόνο από την εμφάνισή τους είναι απορριπταίοι. Όχι σαν άνθρωποι, σαν πίστη, σαν πλάνη. Γιατί σαν άνθρωποι πρώτος θα τρέξω να τους βοηθήσω, είτε χτυπήσουν είτε και αίμα χρειαστούν. Αν θα θέλατε, πατέρα Νεφτάρη, θα σας να κάνετε κάποιες προσωπικές αναφορές στους αγαπητούς τηλεθέατρων οι οποίοι μας παρακολουθούν. Ναι, αυτό ρώταγε κάποια δικηγόρος Χριστίνα από Αθήνα από για το Συμβούλιο των Εκκλησιών. Γιατί συνεχίζω ναι, τον διάλογο στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Των Εκκλησιών και ρωτάει πάλι για το νέο και το παλαιό ημερολόγιο στο οποίο απαντήσαμε. Ναι, εάν ζούσε σήμερα ο Χριστός θα ξεχώριζε τους ανθρώπους της αιρέσης η κυρία Λίτσα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Απαντούμε και βεβαίως και τότε ξεχώριζε τους Σαδουκαίους από τους Φαρισαίους και τους γραμματείς. Οι Σαδουκαίοι ήταν αιρέσεις όλοι αυτοί. Οι οποίοι ήταν και οι Σαμαρίτες πάλι ήταν αίρεση. Λοιπόν, τους ξεχώριζε. Και τους είπε γεννήματα εχειδνών. Ακριβώς. Λοιπόν. Μάλιστα στη Χαναναία, η οποία ήταν αιρετική, της είπε ότι εγώ δεν έχω. Ο Ιωσήφ από Κρήτη, λέει γιατί καταφέρεστε να τον οργάνωνε ενώ μέσα. Να πούμε, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Το ναι, ναι, όλοι σχεδόν αναφέρουν πάνω συγχαρητήρια για την εκπομπή πρέπει να πούμε. Να πνεύσουμε και λίγο την εκπομπή ναι, μας, τη φωνή του Πατροκοσμά, πατέρα Νεκτάρη. Βεβαίως και στάξεις συγχαρητήριων για αυτή την εκπομπή, πατέρα Μάξιμε, και εσείς και ο σύλλογός σας και ο σταθμός εδώ. Θα ήθελα να πω στους αγαπητούς τηλεθεατές μας ότι ο σύλλογός μας, ο Ορθόδοξος Ιεραποστολικός και Φιλανθρωπικός Σύλλογος Νέων, Κοσμάς, ο Ετωλός, ο Ιης Απόστολος, είναι καθημερινά ανοιχτός, 9-2 και 5-9 το βράδυ. Τα τηλέφωνα όσοι θέλουν να επικοινωνήσουν με το σύλλογό μας και τα γραφεία του σύλλογου μας είναι 82-34-3-3-2. Θα παρακαλούσα τον αγαπητό Ιωάννη αν θέλει, αν μπορεί να γράψει τα τηλέφωνα του σύλλογου μας. Αν γίνεται 82-34-332 και 82-39-300, 82 επαναλαμβάνω 34-332 και 82-39-300. Ανοιχτά καθημερινά ο σύλλογός μας για να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερωτήματα, να σας δεχτεί με αγάπη, να σας φιλοξενήσει και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Στο σύλλογο μας επίσης μπορείτε να βρείτε οποιαδήποτε βιβλία θέλετε, διότι έχει και βιβλιοπωλείο με την επωνυμία Πατροκοσμάς και την κασέτα που ακούσατε ένα τραγούδι κατά τη διάρκεια του διαλύματος που έχει τίτλο «Άκου Χριστέ μου, κάποια μέρα». Εδώ μέσα υπάρχουν 12 εκλεκτοί χριστιανικοί ύμνοι, στους οποίους μπορείτε να βρείτε στο σύλλογό μας. Το τραγούδι, επαναλαμβάνω, ακούτε κάθε Κυριακή, πολλά τραγούδια από αυτά σχεδόν το έχετε ακούσει όλα, και το τραγούδι που ακούσατε κατά τη διάρκεια του διαλύματος ήταν ένα τραγούδι που περιέχεται μέσα από την κασέτα, την διπλή κασέτα, με τίτλο «Άκου Χριστέ μου, η πρώτη και η δεύτερη κάποια μέρα». Αν θέλετε. Ναι, να συνεχίσω τις ερωτήσεις. Η κυρία Ευαγγελία από το Παγκράτη μας ρωτάει αν είναι δυνατόν να μας φραγίσουν χωρίς τη θέλησή μας. Στο χέρι και στο μέτωπο όχι. Διότι όπως ο Χριστός θέλει συνειδητούς οπαδούς, έτσι και ο Αντίχριστος θέλει συνειδητούς οπαδούς. Στις ταυτότητες όμως και στα άλλα υπόγεια που κρυφά που τα κάνουν, μπορούν να μας δώσουν σφραγισμένα πράγματα χωρίς να το γνωρίζουμε. Να αναφερθείτε και πάλι στο περιοδικό σας και το τηλέφωνο, ρωτάει η Δία. Κάποια άλλη κυρία είναι, συγγνώμη, άγνωστη αναφέρει, δεν είπε το όνομά της. Είναι το περιοδικό, ονομάζεται Ορθόδοξη Μαρτυρία, μαρτυρία για την Ορθοδοξία μας,
Και όσοι θέλετε να εγγραφείτε, είναι δωρεάν το περιοδικό, στο τηλέφωνο 06-34-44-282. Ο Δημήτρης από την Καλλιθέα, ποια είναι η θέση των πατέρων που κατέχουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές? Όχι, για τον πατέρα. Ποια είναι η θέση των πατέρων? Για όσους κατέχουν. Ναι. Για όσους κατέχουν, θα ήθελα να πούμε ότι σαν μηχανήματα δεν είναι καταδικαστέα. Φυσικά. Το μαχαίρι, μπορώ να σκοτώσω ανθρώπους, αλλά κόβω και το κρέας, κόβω και το ψωμί. Η πυρηνική ενέργεια είναι καλή, είναι και καταστροφική. Δυστυχώς η τηλεόραση, εάν έδειχνε συνέχεια τέτοιες εκπομπές, ήταν ένα καλό όργανο στα χέρια του Θεού. Δυστυχώς έχει καταντήσει το κουτί του διαβόλου. Εν τούτης το κάνουμε χρήση και να που και εμείς είμαστε σήμερα εδώ. Εδώ θα ήθελα λοιπόν, καθηκοντός να ευχαριστήσω και το κανάλι 67 που φιλοξενεί τη Φωνή Πατρουκοσμά κάθε Κυριακή 10 με 12 περίπου, που μας δίνει την ευκαιρία να πούμε, να αναφερθούμε σε πάρα πολλά θέματα εκκλησιαστικής φύσεως, κοινωνικών θεμάτων, πολιτιστικών, εθνικών κλπ. Και φυσικά να έχουμε και τη χαρά να φιλοξενούμε προσκεκλημένους σαν τον αγαπητό και σεβαστό Πανασιολογείο του Αρχιμανδρίτη Πατέρα Νεκτάριο. 5 λεπτά ακόμα, αδελφοί μου, και τελειώνουμε τις ερωτήσεις. Από την Πετρούπολη ο Γιάννης μας ρωτάει, το 5000 έχει το 666 στη μέση. Παναγιώτα πάλι από τον Νεοφάλιρο ερωτεί γιατί η εκπομπή είναι αργά. Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ. Φαντάζομαι ότι είναι κάποια στιγμή που Κυριακή ο κόσμος 10 η ώρα περίπου, 10 και μισή, πηγαίνει στα σπίτια του και μπαίνει μέσα και κάθεται. Τα φορητά τηλέφωνα έχουν πάνω μικροτσίπ, ρωτάει κάποια δικηγόρος, Χριστίνα. Αν γνωρίζουμε ότι ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης υπέγραψε το ηλεκτρονικό φακέλωμα, βεβαίως τα έχουν υπογράψει, δεν συζητείται... Τη συνθήκη Σέγγεν. Σέγγεν, ναι. Σωτήρης από την Νίκαια. Ευρωπαϊκό φακέλωμα. Ρωτάει πότε είναι η εκδήλωση για το 666 και τις νέες ταυτότητες. Απήντησε νομίζω ο πατήρ Μάξιμος. Κυριακή Σταυροποσκηνήσεως, αγαπητέ φίλε Σωτήρη από την Νίκαια, Κυριακή Σταυροποσκηνήσεως 26 Μαρτίου. Στις 3 το απόγευμα στο πεδίο του Άρεο. Στο πεδίο του Άρεο. Η κυρία Αναστασία από τον Πειραιά μας λέει για το ακάθινο στεφάνι που τοθετηθεί στο κεφάλι της η κυρία Καραλή στο Star Channel και το γελιοποιήθηκε και βεβαίως είναι βλάσφημο. Δεν προλαβαίνουμε, λαβαίνουμε μετά ερωτούν για το... Θέλετε να συντομία. Μετά ερωτούν πάλι για το παλαιό ημερολόγιο από το Νέο Ηράκλειο. Δώσαμε πιστεύω τις απαντήσεις μας. Από το Εγάλιο η κυρία Φωτεινή ότι να βγουν οι ιερείς να μιλήσουν και να διαφωτίσουν την νεολαία μας όπως βγαίνουν έξω και οι Προτεστάντες. Αυτό είναι θέμα ποιμαντικής της διοικούσης Εκκλησίας. Εμείς καλόγεροι είμαστε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Αυτό που περνάει από τα χέρια μας. Και αυτή τη στιγμή και πιστεύουμε κάνουμε. Ότι η Εκκλησία διαμέσου ημών και εμείς είμαστε Εκκλησία. Διαμέσου ημών πράττει το καθήκον της στα μέτρα που μπορεί. Ίσως μπορεί περισσότερα να κάνει. Αυτό είναι θέμα πλέον της διοικήσεως Εκκλησίας. Πάλι για το ημερολόγιο κάποιος ρωτεί. Ερωτούν για τον Πάπα. Ο Πάπας είπαμε είναι αιρετικός και πάση της αιρετικής ανάθεμα. Εάν γεννήθηκε ο Αντίχριστος, δεν είμαστε οι Ιεχωβάδες, αδελφοί μου, να προσδιορίζουμε ημερομηνίες. Όπως δείχνουν τα σημεία όμως των καιρών, δεν είμαστε μακριά από την ημέρα του. Μπορεί και να έχει γεννηθεί. Στην Τίνο λέει, τιμούν τις εικόνες ή τις προσκυνούν? Είναι τιμητική η προσκύνηση. Θυμόσαστε παλαιά που τα παιδάκια πηγαίνουν να καλλιεκτήσουν, φυλάγανε, προσκυνούσαν και φιλούσαν το χέρι του μπαμπά και της γιαγιάς. Ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται και στις εικόνες. Όταν προσκυνούμε την εικόνα είναι τιμητική, από τιμή το κάνω, από σεβασμό το κάνω. Όχι ότι φυλάω και προσκυνώ ένα ξύλο, αισθάνομαι εκείνη τη στιγμή ότι αγκαλιάζω το πρόσωπο το οποίο έχω μπροστά μου, τη Θεοτόκου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν καταλαβαίνω, αν μου επιτρέπετε, πατέρα Νεκτάρη, τις προσκυνήσεις τιμούν, το ίδιο πράγμα είναι. Και τις... Ναι, δεν γνωρίζουν οι πιστοί βασικώς. Τιμή και προσκύνηση, αγαπητοί και ευσεβείς μου χριστιανοί, είναι ένα και είναι το πράγμα. Είναι τιμητική προσκύνηση, ονομάζεται. Προσκύνηση. Λατρεία δεν επιτρέπεται στις εικόνες. Λατρεία στις εικόνες, ακριβώς. Λατρεία μόνο αποδίδεται στον Θεό. Στον Θεό. Όπως αποδίδεται τιμή και σεβασμό στον Πρωθυπουργό, σε έναν βουλευτή, πολύ περισσότερο σε μια φωτογραφία της Παναγίας μας. Λοιπόν, πότε προβλέπετε ότι θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη? Αυτό είναι άγνωστο, εάν την πάρουμε. Εμείς χτυπάμε τα σήμαντρα, χτυπάμε τις καμπάνες για να θυμίζουμε την παράδοσή μας στον Ορθόδοξο λαό. Για τον Παναγιώτη του Λάτο, προσωπικά τον έχω γνωρίσει, έχω μιλήσει επανειλημμένος μαζί του, είναι αιρετικός και όπως μου έχει αποκαλύψει ο ίδιος προσωπικά, μου έχει πει ότι είναι η μετεψύχωση
του ηγαπημένου μαθητού του Κυρίου, του Ιωάννη, του Ευαγγελιστή. Πιστεύει στη μετεμψύχωση, τον έχω συναντήσει και κάναμε ολόκληρο διάλογο 2 ώρες έμπροσθεν του Παναγίου Τάφου. Στα Ιεροσόλυμα, επανειλημμένος, και ασχολείται με πέρα για πέρα με σατανικά πράγματα. Και είναι δε, μπορεί να αναφέρεται περί το 666 και να λέει να στέλνει τον κόσμο, πηγαίνετε στην εκκλησία, πηγαίνετε να εξομολογηθείτε. Μήπως ο Πατριάρχης που σήμερα, οι Πατριάρχοι που σήμερα καταδικάσαμε στην 7η Οικουμενική Σύνοδο, έλεγαν να εξομολογηθούμε, έλεγαν να πηγαίνουμε εκκλησία, έλεγαν να κοινωνάμε, μιλούσαν για τον Αντίχριστο και εκείνοι και έλεγαν, αλλά έπεσε σε μία πλάνη, σε μία αίρεση, κάφτε τις εικόνες, πετάτε τις και καταδικάστηκε. Έτσι και ο Τουλάτος έχει πέσει σε πλάνη. Πιστεύει ότι είναι ο ίδιος η μετεψύχωση. Πιστεύει στη μετεψύχωση ότι είναι η μετεψύχωση του ηγαπημένου μαθητού του Κυρίου και άλλες αιρετικές διδασκαλίες, τις οποίες δεν είναι της ώρας. Πάρα έχω μιλήσει μαζί του. Επανειλημμένος, και μάλιστα κάποια κυρία, γυναίκα στρατηγού, ήρθε και μου επιτέθηκε μπροστά μου στον Πανάγιο Τάφο και με έβρισε μπροστά στον Πανάγιο Τάφο και της είπα: θυμηθείτε ότι θα έρθει η ημέρα που θα αναγνωρίσετε ότι είναι πλάνος. Και πράγματι η γυναίκα αυτή του στρατηγού. Δεν πέρασαν χρόνια και ήρθε στο μοναστήρι, στα γόνατα η γυναίκα και μου ζήτησε συγγνώμη. Δεν τη θυμόμουν εγώ φυσικά ποια ήτανε και μου λέει: είμαι η οικειάδε κυρία που με εκείνον τον πλάνο, τον Τουλάτο, μου λέει, τότε τον ακολουθούσα και μαζί δες και μου απεκάλυψε πάρα πολλά. Πάρα πολλά που δεν είναι της ώρας. Αλλά πάρα πολλά μπορώ να αποκαλύψω και εγώ για τον Τουλάτο που γνωρίζω από αυτά που μου είπε. Αδελφός Γεώργιος. Αυτός είναι ο Γεώργιος από το Χολαργό. Αγαπητέ αδελφέ Γεώργιε, θα ήθελα μια που είπατε για τους αιρετικούς, ότι οι αιρετικοί όπως λένε Άγιοι Πατέρες και ιδιαίτερα ο Άγιος Μάξιμος Ψυχολογητής, καθόλου ορθόδοξα λέει εσύ, αλλά εν τη σφάλουση. Δηλαδή οι αιρετικοί δεν είναι τίποτα άλλο, σε όλα συμφωνούμε στους ορθόδοξους, παρά μόνο σε κάποιο σημείο ένα ελάχιστο ενδιαφέρον. Αυτός είναι αιρετικός, όπως και ο Άριος. Κατά πάντα ήταν ορθόδοξος, μόνο σε ένα σημείο. Δεν δεχόταν ότι ο Χριστός μας ήταν Θεός. Τα άλλα όλα δεν έχουν σημασία. Από τη στιγμή που ένα πράγμα αλλοιώνεις, αυτός που θα είπε και ο Κύριός μας, ότι ώστε σου να λύσει μία των ελαχίστων εντολών, από αυτές που έχω διδάξει και διδάξει ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, σίγουρα στο πύρι αιώνιων θα εισέλθει. Εδώ έχουν δέσει με μάγια, αναφέρεται σε άλλο θέμα, φυσικά σε κάποια προηγούμενη πιθανόν εκπομπή σας. Ναι, δύο εκπομπές αναφέρεται, ναι, έχουμε κάνει. Το τι μπορεί να κάνει που τους έχουν δέσει με μάγια, αδελφοί μου, εξομολόγηση, κάθε Κυριακή Εκκλησία, θεία κοινωνία τακτικότατη και διάβασμα εξορκισμούς. Πρωί θα τρώτε αντίδωρο, θα πίνετε τον αγιασμό. Και δι' αυτού του τρόπου, με τη θεία χάρη κάτω από την εξομολόγηση, τη συκνή θεία κοινωνία, τον εκκλησιασμό και τους εξορκισμούς του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Κυπριανού και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, λύνονται τα μάγια. Λοιπόν, από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιάννης, να αναφερθείτε στις κάρτες κοινωνικής ασφαλίσεως, αναφερθήκαμε ήδη. Γιατί οι κομμουνιστές πιστεύουν στο Θεό και βρίζουν τον Χριστό, και επειδή μου λένε πως με έχουν δέσει να πιστεύω σε αυτά. Φυσικά οποιοδήποτε άθος είναι, υπάρχουν και κομμουνιστές που δεν ξέρουν τη θεωρία του κομμουνισμού και είναι πιστοί οι άνθρωποι. Κυριακέτη από τη Φιλαδέλφεια, έτσι. Ναι. Από τη Φιλαδέλφεια. Κάθε Κυριακή γίνεται λειτουργίες στη Ζωοδόχο Πηγής, τα είπαμε αυτά. Ο πατέρας Νεκτάριος ανδέχεται ότι η Εκκλησία πολεμάει, αν μπορούμε να πιστέψουμε, λέει ότι η Εκκλησία πολεμάει την ένωση με τον μονοφυσιτισμό τη στιγμή που έχει δώσει τον ναό να. Νομίζω ότι σας έδωσα την απάντηση, ότι γιατί η Εκκλησία έχει παραχωρήσει πιθανόν. Φυσικά δεν το δέχομαι, το απορρίπτω, και από ό,τι είπα, από ό,τι πληροφορίες έχω μέσα από τα γραφεία της Αρχιεπισκοπής, η Αρχιεπισκοπή ήδη ετοιμάζεται μάλλον να καταργήσει είναι αυτή την άδεια. Είναι η κυρία Ευφροσύνη Μιχαλοπούλου από τη Ζωγράφο. Μάλιστα. Καλησπέρα κύριε Ευφροσύνη, γνωριζόμαστε προσωπικά. Ευχαριστούμε που παρακολουθεί την εκπομπή μας. Και νομίζω ότι απαντήθηκε η ερώτησή σας. Λοιπόν, ο Γιώργος Ρούσης ρωτάει πάλι κάτι για το παλαιό ημερολόγιο, νομίζω ότι απαντήσαμε. Ο Λευτέρης από τη Ζωγράφου, αν μπορεί να υπάρξει διάλογος μεταξύ Καθολικής και Ορθοδόξου Εκκλησίας, μπορεί να υπάρξει διάλογος και υπάρχει, τα αποτελέσματα θα είναι όποια είναι μεταξύ Χριστού και Διαβόλου. Δεν θα υπάρξουν. Μετά μιλάει για τον Αναστάσιο εδώ πέρα στην Αλβανία και για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, ότι είπε ο Εύερτ πρέπει να επέμβει, και αν είναι πονηρό αυτό ναι ή όχι, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών είναι πονηρό. Λοιπόν, από την Ηλιούπολη η κυρία Μαρία πάλι κάτι ρωτάει γύρω από τα ημερολογιακά. Η διαφορά μας με τους κόπτες, τους μονοφυσίτες, είναι ότι δέχονται, ενώ οι αχωβάδες δέχονται ότι ο Χριστός είναι μόνον άνθρωπος, οι μονοφυσίτες δέχονται το αντίθετο, ότι ο Χριστός είναι μόνον Θεός.
ενώ εμείς δεχόμεθα ότι ο Χριστός είναι και Θεός και άνθρωπος. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ακριβώς. Εσύ τι μόνο μία φύση, την θεϊκή, όπως εξήγησε σε άλλα εκπομπή, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, δέχονται μόνο μία φύση του Κυρίου μας την θεϊκή, η οποία λένε ότι απορρόφησε την ανθρώπινη φύση μέσα στην Πανάγια Μήτρα της και Κυρία της Παναγίας μας, και όταν εξήλθε ο Κύριός μας είχε μόνο μία φύση, την θεϊκή φύση. Ρωτάει κάποιος γιατί οι πεντηκοστιανοί είναι αιρετικοί. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να τα αναπτύξουμε. Υπάρχουν διάφορα βιβλία όμως που αποδεικνύουν το γιατί οι πεντηκοστιανοί στα ορθόδοξα θρησκευτικά βιβλιοπολία υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία τα οποία, διότι από πέρα δεν λέγεται, λέει, επειδή πιστεύουν, λέει, στην Αγία Τριάδα είναι αιρετικοί, μα αλίμον επειδή όσοι πιστεύουν στην Αγία Τριάδα είναι ορθόδοξοι. Και τότε και οι καθολικοί πιστεύουν στην Αγία Τριάδα. Σημαίνει ότι δεν είναι αιρετικοί. Λοιπόν, η κυρία Μαρία από το Μαρούσι, εάν πρέπει να στείλουμε το έντυπο που μας ζητάνε να πάρουμε την κάρτα κοινικής ασφαλίσεως, να τη στείλουν πίσω. Φυσικά, ο Παναγιώτης από το Θησίο, ομιλεί για διάφορους ιεράρχες του εξωτερικού, οι οποίοι έχουν παραβιάσει διαφόρους ιερούς κανόνες, στους οποίους κάναμε αναφορά, και είπαμε αυτοί φυσικά υπάγονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Πιστεύουμε ότι είναι λάθη των ιεραρχών αυτά τα οποία κάνουν. Κατ' εκείνους πιστεύουν ότι εφαρμόζουν την εγκύκλιο του 1920 την Πατριαρχική, και αφού υπάγονται στο Πατριαρχείο φυσικά και την εφαρμόζουν. Φυσικά για εμάς δεν είναι σωστό. Ο πατήρ Μάξιμος λέει να βγει σε μια συνάντηση μαζί με τους πεντηκοστιανούς στο κανάλι τους και να γίνει διάλογος. Κανάλι 62. Βεβαίως, και εγώ δέχομαι να έρθω, και μαζί μας να είναι και ο αγαπητός ο κύριος Σωτηρόπουλος, θεολόγος, και ο πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, ειδικοί στα αντιαιρετικά, και να δώσουμε οποιοδήποτε διάλογο, αρκεί να μας καλέσουν οι πεντηκοστιανοί, τον πατέρα Μάξιμο, εμένα, τον κύριο Σωτηρόπουλο και τον πατέρα Αντώνιο τον Αλεβιζόπουλο. Να μας καλέσουν. Στους τηλεθεατές ότι ήδη έχουν κάνει κάποιες επισκέψεις πεντηκοστιανοί στο σύλλογό μας. Έχουν στείλει κάποιους ανθρώπους και μας παρακολουθούν και προσπαθούν να εισπύρουν στη ζάνη. Εχθές συγκεκριμένα, γιατί κάθε Δευτέρα και Σάββατο στο σύλλογό μας, το ΣΥΤΣ 1Β, το ΣΥΤΣ 1Β τέταρτος όροφος, γίνονται ομιλίες, συζητήσεις για διάφορα θέματα. Τη Δευτέρα και το Σαββάτο προχθές είχαμε μια πεντηκοστιανή, η οποία ερχόταν κρυφά πάρα πολύ καιρό και προσπαθούσε να βολιδοσκοπήσει τα πράγματα και να, ποιος ξέρει τι ήθελε να κατορθώσει. Την αντιληφθήκαμε και φυσικά την απεπέμψαμε. Οπωσδήποτε το κανάλι 62, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι αιρετικό, είναι κανάλι πρωτεσταντών. Το κανάλι 62, προσέχετε, μην βλέπετε το κανάλι αυτό όσα καλά και ωραία πράγματα και αν ακούγεται, διότι πίσω από αυτά, πίσω από το δόλμα, κρύβεται το αγκίστρι, το οποίο θα σας αρπάξει κάποια στιγμή και θα πλανηθείτε. Τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά, βέβαια. Συνεχίζονται επίσης. Θέλω να πω ότι η κυρία Άννα από το Περιστέρι μας λέει ότι αν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα τρόφιμα που έχουν πάνω το barcode system, μπορούμε να απαντήσουμε βεβαίως μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε. Δεν κινδυνεύουμε. Κινδυνεύουμε όταν το χάραγμα είναι επάνω μας. Δεν κινδυνεύονται στα αντικείμενα, γιατί τα αντικείμενα τα πετάμε κάποια στιγμή. Γιατί αντιδρούμε όμως. Να σας εξηγήσω, αδελφοί μου, γιατί πολλοί αδελφοί νομίζουν ότι παίρνοντας ότι χαράσονται. Τρώγοντας ένα φάρμακο ή παίρνοντας οτιδήποτε άλλο αντικείμενο. Δεν χαραζόμεθα. Αλλά η Εκκλησία απαγορεύει την πορνεία. Ο άνθρωπος όμως δεν πορνεύει έτσι στα καλά καθούμενα. Για να πορνεύσει ο άνθρωπος, κατά πρώτο λόγο, προϋπάρχουν άλλες αιτίες για να φτάσουμε στην πορνεία. Υπάρχει το πορνό το βίντεο, υπάρχει το πορνό το περιοδικό. Εφημερίδες. Η Εκκλησία, ο Θεός καταδικάζει την πορνεία, την πράξη. Δεν λέει πουθενά μην διαβάζετε περιοδικά. Άρα τι σημαίνει, ότι μπορώ να διαβάσω περιοδικά? Όχι, διότι αυτό θα γίνει η αιτία να φτάσω στην πορνεία. Και αν δεν πολεμήσω το πορνό το περιοδικό, εάν δεν πολεμήσω το πορνό το βίντεο, θα φτάσουμε τελικά στην πορνεία. Το ίδιο και ακριβώς εδώ. Εάν δεν πολεμήσω τα προβαδίσματα, τα του χαράγματος, θα έρθουν με το ζόρι αύριο μεθαύριο, τα προδρομικά. Εάν δεν τα πολεμήσω και αν δεν αντισταθώ, είναι σαν να μην πολεμάω το πορνό το περιοδικό. Θα φτάσω πολύ γρήγορα τότε στο χάραγμα. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε σαν κληρικοί, αγωνιζόμαστε σαν Εκκλησία, και πρέπει όλοι οι κληρικοί της Ελλάδος να αγωνιστούν και να αρχίσουν να μιλούν. Είναι δυστυχώς πολλοί αδελφοί μας, ακόμα κληρικοί, που δεν έχουν μελετήσει το θέμα, είτε μικρόσχημοι είτε μεγαλόσχημοι, σε βάθος, και να δούνε όχι μόνο πόσο δεσμεύεται η προσωπική ελευθερία του ανθρώπου,
αλλά και κατά πόσο βλάπτεται και τι σημαίνει το χάραγμα του Αντιχρίστου. Δυστυχώς, πολλοί λέγουν μην ασχολείστε με αυτά τα πράγματα. Η Αγία Γραφή όμως αναφέρει ότι μακάριος ο αναγνώσκων την Αποκάλυψη και τηρών τους λόγους του. Στο πρώτο κεφάλαιο, στο τρίτο εδάφιο. Λοιπόν, Αποκαλύψεις. Πρέπει λοιπόν να διαβάζουμε και να μελετούμε την. Διότι φεύγοντας, πολλοί μιλούν, πολλή αντιχριστολογία γίνεται. Μα όλοι οι Αγίοι μας και οι Πατέρες μιλούν περί Αντιχρίστου. Ήδη Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο Ιωάννης Δωμάς Κοινός, ο Άγιος Υπόλυτος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όλοι οι Αγίοι μας ομιλούν, πολλές ομιλίες έχουν κάνει περί Αντιχρίστου. Λοιπόν, ήδη από εκείνα τα χρόνια πριν εμφανιστεί το 666, πολλοί ο Άγιος Φρεμνοσύρος εκτενέστατες ομιλίες. Ήδη από τότε προετοιμάζαν τον κόσμο. Όχι τώρα που ήδη εφαρμόζονται και το βλέπουμε το 666 μπροστά μας. Θα αφήσουμε δηλαδή τους ανθρώπους να πέσουν στην παγίδα του Σατανά. Διώχνοντάς τους από τον Σατανά, τους οδηγούμε στο Χριστό. Λοιπόν, η κυρία Ουρανία από τον Αχαρνών, εάν ο Θεός τιμωρεί τους ανθρώπους μετά ή μετά θάνατον, εάν τα παιδιά που γεννιούνται με κάποιο πρόβλημα είναι τιμωρία του Θεού, φυσικά είναι εκτός θέματος από αυτά τα οποία συζητήσαμε. Καλή αλλά εν συντομία όμως μπορούμε να τους πούμε ότι ο Θεός ό,τι επιτρέπει. Στο Πάτερ ημών λέμε γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Λέμε γεννηθήτω το θέλημά σου. Από τη στιγμή που ρωτάμε να γίνει το θέλημα του Θεού, το θέλημα του Θεού είναι σήμερα να γίνει αυτό ή επιτρέπει ο Θεός να γίνει σήμερα αυτό για κάποιον λόγο. Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στη σκέψη του Θεού να δούμε γιατί ο Θεός επιτρέπει ή δίνει εντολές να γίνεται το Α ή το Β. Είναι μέσα στα σχέδια του Θεού. Αυτά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, θα τα δούμε την ημέρα εκείνη όταν θα δούμε το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο και θα μπορέσουμε τότε να λάβουμε αυτές τις απαντήσεις. Δεν είναι εύκολο γιατί τότε θα γίνομαστε κι εμείς θεοί. Εδώ μου θυμίζει τον Άγιο Αυγουστίνο που καθόταν στην παραλία και στην παραλία που καθόταν πατέρα Μάξιμε, εκεί πήρε ένα κουβαδάκι, άνοιξε μια λακκούβα και έπαιρνε ένα παιδάκι, είδε ο Άγιος Αυγουστίνος, που έπαιρνε νερό μέσα από την παραλία, από τη θάλασσα και τώρα είναι μέσα στη λακκουβίτσα. Και ρώτησε ο Άγιος Αυγουστίνος, τι κάνεις εκεί παιδάκι μου, του λέει. Λέει, προσπαθώ πάτερ μου, του λέει, να βάλω τη θάλασσα μέσα στη λακκουβίτσα. Μα δεν βλέπεις ότι η λακκουβίτσα, του λέει, είναι μια μικρούλα τρύπα. Μπορεί να χωρέσει παιδάκι μου ολόκληρος ωκεανός μέσα στην τρυπούλα αυτή. Αμ, γιατί πάτερ μου, του λέει, είναι δυνατόν ολόκληρος ο τριαδικός Θεός που είναι απέραντος να χωρέσει ετούτο εδώ μέσα το μικρό το μυαλουδάκι. Μάλιστα. Τότε σταμάτησε ο Άγιος Αυγουστίνος. Δεν ισχύει φυσικά, το πίστευε και μια ερεύνα. Αυτό είναι του Πάπα, για να μην βρίσκουν οι καθολικοί το φως τους. Εμείς είναι ερευνάτε τα σγραφάς. Αλλά δεν μπορούμε να ερευνήσουμε τα σβουλάς και τη σκέψη του Θεού. Διότι δεν είμαστε θεοί και είναι πολύ πεπεραμένο το δικό μας μυαλό για να φτάσουμε εκεί. Ευχαριστώ, πατέρα Μάξιμε, επειδή βέβαια, που είμαι σήμερα κοντά σας. Έχει περάσει κατά πολλή ώρα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλοι, στα τηλεφωνήματα ήταν πάρα πολλά ερωτήματα. Και συνεχίζονται από ό,τι βλέπω και μέσα. Συνεχίζονται μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε, λυπούμεθα που δεν έχουμε το χρόνο να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματά σας. Ίσως κάποια άλλη εκπομπή θα έχουμε πάλι τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε τον πατέρα Νεκτάριο, τον Άγιο Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής, του Σεραφείμ Σαρόφ και Ιερό Αυγουστίνο στο Τρίκο Φοδωρίδος, για πολλά άλλα θέματα και πολλές άλλες απόψεις κλπ. Μία, συγγνώμη που διακόπτω, παρακαλώ, που ήρθε τώρα, μία ερώτηση, αν επιτρέπεται η δωρεά σώματος. Μάλιστα. Η δωρεά σώματος, όταν κάποιος, όπως λένε μερικοί γιατροί, ότι είναι κλινικά νεκρός, να του πάρουμε την καρδιά, τα πνευμόνια, το σηκώτη, να του τα αφαιρέσουμε. Όχι, αδελφοί μου, είναι δολοφονία αυτό το πράγμα. Ο κλινικά νεκρός, δεν είναι νεκρός. Δεν είναι νεκρός. Ζει η ψυχή του, ζει και χτυπάει ακόμα η ψυχή του μέσα. Δεν του έχει φύγει η ψυχή. Είναι ένα φυτό, ένας βαριά ασθενής. Μια άλλη ίσως εκπομπή κάνουμε, διότι το να παίρνουμε από έναν κλινικά νεκρό, να παίρνουμε την καρδιά του. Ο άνθρωπος είναι ζωντανός. Μπορεί να γίνει ένα θαύμα αύριο μεθαύριο και να ζωντανέψει. Πώς πάμε και του βγάζουμε εμείς την καρδιά? Τον σκοτώνουμε μόνοι μας. Είναι φόνος. Είναι πλάγιος τρόπος ευθανασίας. Δεν είναι νεκρός ο κλινικά νεκρός. Πρέπει αυτό, αδελφοί, να το καταλάβουμε. Δεν είναι νεκρός. Είναι ζωντανός. Ζωντανός οργανισμός ακόμα. Ζει, η ψυχή του είναι μέσα. Όταν είπα του βγάλω την καρδιά, τον σκοτώνω εγώ. Όταν του βγάλω το πνευμόνι, τον σκοτώνω εγώ.
Μάλιστα. Δεν είναι δωρεά σώμα. Αν θες να κάνεις δωρεά σώματος, βγάλε τώρα τα μάτια σου που ζεις και δώστα. Βγάλε τα νεφρά σου και δώστα. Κόψε τον εν ζωή. Που μπορείς και διοικείς τον εαυτό σου. Και αυτό θέλει συζήτηση. Γιατί μετά γίνεται ότι δεν βλάπτει το αυτού σώμα μπορεί να γίνει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό που γίνεται σήμερα είναι ένας πλάγιος τρόπος ευθανασίας. Ευθανασίας. Σκοτώνουμε δηλαδή τους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να μείνουν ένα χρόνο έστω κλινικά νεκροί και αύριο μεθαύριο με τις προσευχές της μάνας να γίνει ένα θαύμα και να ζωντανέψει ξανά το παιδί. Να σηκωθεί από το κόμμα που είναι. Είναι ένας βαριά ασθενής. Και όχι νεκρός. Και δεν έχει δικαίωμα κανένας γιατρός να πηγαίνει να φορεί. Είναι, με συγχωρείτε, δολοφόνοι όλοι αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά. Δολοφονούν. Μια τελευταία ερώτηση. Ενός Μαρία από την Ηπείρου Αθαρνό. Ρωτάει που μπορεί να την εξομολογήσω μια κυρία. Φυσικά κάτω στη Μητρόπολη μας μπορεί να έρθει στο μοναστήρι μας. Στο Τρίκορφο Δωρίδος. Τρίκορφο Δωρίδος, 12 χιλιόμετρα έξω από την Άφπα. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ευσεβείς και αγαπητοί μου χριστιανοί, για άλλη μία φορά η φωνή του Πατροκοσμά, η εκπομπή η φωνή του Πατροκοσμά έφτασε στο τέλος της. Βέβαια σήμερα σας συνηθίσαμε, ζητάμε συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σπουδαία αυτά τα οποία είπαμε και σημαντικά. Πιστεύουμε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι σας βοηθήσαμε να κατανοήσετε, όσοι από εσάς δεν είχατε κατανοήσει κάποια πράγματα γύρω από τα θέματα που συζητήσαμε. Ο πατήρ Νεκτάριος, ο σεβαστός και αγαπητός πατήρ Νεκτάριος, ο καθηγούμενος της ΟΑΓΕΣ, καθηγούμενος Ιεράς Μονής Σεραφείμ του Σαρόφ και Ιερού Αυγουστίνου στο Τρίκο Φοδωρίδος, ο οποίος είχαμε τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στη Φωνή του Πατροκοσμά. Ήταν σαφέστατος, ήταν κατηγορηματικός αυτά τα οποία είπε. Με πολύ μεγάλη σαφήνεια και ευκολία αναπτύχθη στα θέματα τα οποία ανέπτυξε, απήντησε στα ερωτήματα τα οποία του έθεσα. Ήταν ένας, θα λέγαμε, χήμαρος και πλούτος γνώσεων και σοφίας σε όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ βάθους καρδίας που μας έκανε την τιμή να βρίσκεται σήμερα εδώ στο κανάλι 67, στη Φωνή του Πατροκοσμά, η οποία Φωνή του Πατροκοσμά κάθε Κυριακή 10 με 12 περίπου βρίσκεται κοντά σας, κάθε Κυριακή 10 με 12 για να σας κρατήσει συντροφιά και να απαντήσει στα ερωτήματα, δικά σας ερωτήματα. Ελπίζουμε να ικανοποιούμε